περιμετρικός της Καλαμάτας είναι πλέον στη ζωή μας, προσδίδοντας αναπτυξιακά χαρακτηριστικά για την πόλη. Την ίδια στιγμή όμως, το γεγονός της έλλειψης κυκλοφοριακής μελέτης αλλά και η έλλειψη ουσιαστικής παρέμβασης στην καθημερινότητα καθιστούν την απόλυξη του μεγάλου αυτού δρόμου σε ορισμένα σημεία προβληματική. Εντάξει, λακκούβες είναι τώρα, εντάξει, από το θέμα. Λακκούβες ήταν από την ώρα που δεν φτιάξει, γιατί εντάξει ρε παιδί μου, σίγουρα έχει πρόβλημα, δρόμος θα φτιάχνει, τι να κάνουμε τώρα να πω. Η σύνδεση του περιμετρικού δακτυλίου με την οδό Βασιλίσσης Γεωργίου που καταλήγει στο κέντρο της Καλαμάτας, στο πρώτο της τμήμα παρουσιάζει μια εικόνα απογοητευτική. Βέβαια, γιατί δεν υπάρχει δυσκολία, μεγάλη δυσκολία. Πώς γίνεται, δεν βλέπεις τι γίνεται. Δεν διαφέρει κανένας, να είστε καλά, παιδιά. Η έλλειψη φωτισμού, πεζοδρομίων και το κακή ποιότητα οδόστρωμα σε ένα από τους πλέον κεντρικούς δρόμους κρύβουν αρκετούς κινδύνους. Καταλημμένος. Δεν ξέρω ποιος τον παρέλαβε και πώς και με ποιες προϋποθέσεις. Καταρχάς δεν έχει φωτισμό. Είναι ένας δρόμος κεντρικός πλέον γιατί ενώνει τη Βασιλεία Γεωργίου με το περιμετρικό και δεν έχει φως. Πάρα πολλές λακκούβες. Κάνει σλάλομ. Εντάξει, για τα χορτάρια από ό,τι διαπιστώνω όσο μπορούν προσπαθούν να τα καθαρίσουν, αλλά... Φωτισμός και λακκούβες. Βέβαια. Εξ αρχής πρόβλημα. Περνάω πολλές φορές την ημέρα και είναι διαπιστώσεις και τις μεταφέρω.